καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Να ευχηθούμε καλή αποκριά και χρόνια πολλά σε όλους. Δυστυχώς τα γεγονότα εξελίσσονται και δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να περιμένουμε για μετά την απόκρια αυτή τη συνέντευξη τύπου. Ο χρόνος έχει τεράστια σημασία για την περιφέρειά μας, όπως θα αποδειχθεί και από αυτά που θα πούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου εκφράζοντας τη συμπαράστασή μας στον γειτονικό λαό της Τουρκίας για το τραγικό σεισμό και τα δεκάδες χιλιάδες θύματα που προέκυψαν από αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Αναδεικνύεται ο τεράστιος ρόλος της πολιτικής προστασίας και το κράτος, η πολιτεία αλλά και η αυτοδιοίκηση οφείλουν να στέκονται στο ύψος τέτοιων περιστάσεων. Και βέβαια ως γείτονας λαός οφείλουμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας με όλους τους τρόπους, κάτι που κατά καιρούς έχουμε αποδείξει και σε ανάλογες περιστάσεις και είμαι σίγουρη ότι οι Δυτικομακεδόνες θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα για βοήθεια των συμπολιτών, των πολιτών της διπλανής μας χώρας, των γειτόνων μας. Κάναμε αυτή τη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, γιατί πιστεύουμε ότι οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις. Περίμεναν απαντήσεις. Είναι απόλυτα σαφές ότι η περιοχή για να ξεπεράσει τη βαθιά κρίση που, στην οποία μπήκε από την απολιγνητοποίηση και την πανδημία που ακολούθησε, χρειάζεται να υπάρχει από την πλευρά της κεντρικής πολιτείας, της κυβέρνησης, πολιτική βούληση, καθαρό σχέδιο, σαφές χρονοδιάγραμμα και γερή χρηματοδότηση. Ως περιοχή έχουμε μία καυτή ατζέντα θεμάτων που ο Περιφερειάρχης παρουσία σοβαρών, μια σοβαρή συζήτηση γύρω από ένα τραπέζι όπου θα κάθονταν θεσμικοί παράγοντες, η αυτοδιοίκηση, η αξιωματική αντιπολίτευση και η ελάσσον αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι δήμαρχοι και οι παραγωγικοί φορείς θα διαμόρφωνε αυτή την ατζέντα θεμάτων που άλλωστε είναι και γνωστή, όλοι ξέρουμε τι μας καίει. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι θεσμικοί φορείς της περιφέρειας αυτής αγνοούνται. Και με την έννοια αυτή έγινε μία επίσκεψη του Πρωθυπουργού όπου δεν τέθηκαν σοβαρά θέματα. Μας έκανε εντύπωση ότι ο Περιφερειάρχης δεν τεκμηρίωσε καν με βάση τα σωστά στοιχεία το πού βρίσκεται το ΑΕΠ της περιοχής. Την μείωση που έχει, την ύφεση που υπάρχει στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, που είναι εξωφρενικά μεγάλη μετά το 2015. Δεν τεκμηρίωσε καν γιατί φαίνεται αυτή η πτώση της ανεργίας, που προκύπτει προφανώς γιατί έχει φύγει ενεργός πληθυσμός. Ο ενεργός πληθυσμός, η ανεργία προκύπτει από τον ενεργό πληθυσμό που υπάρχει σε μια περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, το ίδιο έκανε και με τα προβλήματα. Έκρυψε τα προβλήματα για μας για να ανεβάσει το κομματικό του προφίλ. Ο Πρωθυπουργός έφυγε από τη Δυτική Μακεδονία με την εντύπωση ότι τα προβλήματά μας λύνονται με τη σύραγγα της κλεισούρας και το υδρογόνο. Ότι οι άνθρωποι μας πάνε για σεζόν στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και όχι γιατί δεν έχουν δουλειά. Είπε ότι το φράγμα Νεστορίου ψάχνει μειοδότη όταν το έργο πάει για επαναπροκήρυξη. Πιστεύει ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί. Ο κάθετος είναι σε εξέλιξη και ο σιδηρόδρομος πρώτων πυλών. Αυτή την εντύπωση αποκόμισε από όσα άκουσε από αυτά που του μετέφερε ο Περιφερειάρχης και πιθανόν και οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί. Το γεγονός ότι ερήμωσε η περιοχή πιθανόν να αποδίδεται σε ότι οι άνθρωποι μας αναζητούν ταξιδιωτικές εμπειρίες. Κοιτάξτε, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ευθέως στον Πρωθυπουργό, θα του λέγαμε «Κυριάκο, εμάς να ακούς». Καλό το αυτοκίνητο που οδήγησες, αλλά είναι δανεικό. Καλές οι κοιλάδες του υδρογόνου, αλλά εδώ έχουμε βουνά τα προβλήματα.
Και κοίταξε, γιατί την άλλη φορά που θα έρθεις, πιθανόν δεν θα βρεις κανέναν από εμάς εδώ. Το δικό μας σύνθημα είναι πρώτα ο τόπος και οι άνθρωποι του. Και με αυτό το σύνθημα βάζουμε σήμερα στους πολίτες Κοζάνης αυτά τα θέματα που εμείς θα βάζαμε στον Πρωθυπουργό και προτείνουμε, και θα προτείναμε. Και πρώτο θα βάζαμε την επίλυση των προβλημάτων στον χώρο της υγείας με την αναδιάρθρωση των κλινικών και την ενίσχυση σε γιατρούς και με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων μας. Τον πρώτο υπουργό που θα ζητούσαμε να μιλήσει θα ήταν ο Υπουργός Υγείας, που όμως θα έπρεπε να φροντίσει με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη να συζητήσει, να προηγηθεί σύσκεψη με το Σύλλογο των Νοσοκομειακών Γιατρών, με τον Ιατρικό Σύλλογο, τους διοικητές, την ΥΠΕ και να καταλήξουν σε μία πρόταση. Και αυτή την πρόταση να έρθουν εδώ να μας την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός για να δεσπευθεί απέναντι στους πολίτες αυτής της περιφέρειας. Θα μπορούσαν να μιλήσουν λοιπόν για άμεσες και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, αναδιαρθρώσεις κλινικών, κίνητρα για προσλήψεις, από τη στιγμή που δεν έρχονται χωρίς κίνητρα, και συντόμευση του χρόνου των προκηρύξεων. Δεν έγινε αυτό, προτίμησαν να κάνουν τα εγγένεια ενός ξεκινημένου έργου. Εμείς πιστεύουμε ότι η θέσπιση κινήτρων και οι προκήρυξεις θέσεων κυλιόμενα και συνεχώς ώσπου να καλυφθούν, να μην κλείνουν, να μην χρειάζονται νέες προκήρυξεις, να είναι μια ανοιχτή πρόσκληση ώσπου να καλυφθούν τα κενά για αυτές τις περιφέρειες που είναι στο κόκκινο. Και η δική μας περιφέρεια είναι μια τέτοια. Αυτό να θεσμοθετηθεί. Τα επιπλέον κίνητρα για νοσοκομεία που δεν πάνε γιατροί πρέπει να αποτελέσει ένα θεσμοθετημένο, μια νομοθετική δέσμευση από την πλευρά της πολιτείας. Γιατί δεν αρκεί καλές οι ονοματοδοσίες, αλλά η μνήμη του παιδιού που έφυγε θα δικαιωθεί με συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες πράξεις για να μην χαθούν άλλα παιδιά. Το δεύτερο που θα θέταμε είναι, και θα ζητούσαμε, να κατατεθεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να περιλαμβάνει τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις με παρουσίαση των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας που αυτές θα φέρουν, το χρηματοδοτικό τους πλάνο και από κοινού να πάρουμε μία απόφαση για το μέλλον της περιοχής μας. Αυτό σε όρους τεχνοκρατικούς θα λεγότανε να κατατεθεί μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιοχή των ζωνών απολιγνητοποίησης, όπου εκεί θα φαινότανε τι χρήσεις θα γίνουν σε αυτόν τον τόπο, τι χρήσεις γης και τι θα γίνει. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Αντίθετα ακούμε για επενδύσεις που ρωτάμε πώς αποφασίστηκαν, με ποια πρόσκληση, ποιος τις αξιολόγησε, ποιος αποφάσισε ότι αυτές θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην περιοχή και σε ποια εδάφη θα εγκατασταθούν. Κοιτάξτε, στις 25 και 26 Γενάρη θυμάστε ότι ήρθε εδώ ο κύριος Παπαθανάσης με όλη την ομάδα της δίκης μετάβασης. Πολλά στελέχη. Σε εκείνη την συνάντηση, σε εκείνη την παρουσιάση εκεί, μία από τις παρουσιάσεις ήταν και του κυρίου Μπούκη, του Διευθύνοντα Συμβούλου της μετάβασης ΑΕ. Και επιτέλους είδαμε σε σχέδιο τι προτίθεται να κάνει η μετάβαση ΑΕ με τα 242 εκατομμύρια που παίρνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και σε εμάς το ονόμασαν ότι είναι η αποκατάσταση των ορυχείων. Έτσι δεν μας είπαν, βάλαμε 240 εκατομμύρια για την αποκατάσταση των ορυχείων. Λοιπόν, έχουμε εδώ το χάρτη, τον οποίο μπορούμε να σας το στείλουμε και ηλεκτρονικά από την παρουσίαση του κυρίου Μπούκη, που δείχνει ότι από τα 160.000 περίπου στρέμματα αποκαθίστανται τα 52.000. Μένουν οι κρατήρες και είναι τρομακτική η εικόνα που μένει. Αντί για τα 110.000 στρέμματα δάση και αγροτικής γης που προέβλεπαν οι περιβαλλοντικοί όροι, αυτές θα είναι γύρω στις 9.000 αγροτική γη στρέμματα και γύρω στα 12.000 θα είναι οι δασικές. Και αντί για τη λίμνη των 12.000 στρεμμάτων θα υπάρχει μία λίμνη 940 στρεμμάτων, δηλαδή τίποτε. Και τα υπόλοιπα θα μείνουν κρατήρες.
απάντηση λοιπόν για το τι θα γίνει με την υπόλοιπη αποκατάσταση των εδαφών που υποτίθεται μένει στην περιοχή δεν δόθηκε. Γιατί το κόστος είναι 1,5 δις και δεν έχει προβλεφθεί πουθενά. Μας είπαν δηλαδή κατάμουτρα ότι εμείς θα πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα φωτοβολταϊκά, γιατί αυτό θα κάνουν, και το υπόλοιπο θα σας το αφήσουμε έτσι. Παίρνουν τις ήδη αποκατεστημένες εκτάσεις και τις ήδη αυτές που δεν έχουν γίνει ακόμη εξόρυξη. Αυτό αναδεικνύει, επίσης, παραμονή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις 8 Δευτέρου κατατέθηκε μία τροποποίηση του άρθρου 28 της απολιγνητοποίησης για ψήφιση στη Βουλή. Οι αλλαγές που γίνονται σε αυτό το άρθρο είναι στην ουσία για να γίνονται συμβολιογραφικές πράξεις από τη μετάβαση ΑΕ και προς άλλες επιχειρήσεις ή από τη ΔΕΗ προς τη μετάβαση ΑΕ χωρίς τα στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε μεταβίβαση γης ή ακινήτων. Δηλαδή ότι δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν κτηματολογικοί πίνακες, τοπογραφικά κλπ. Στην ουσία μία λευκή επιταγή για μεταβίβαση εδαφών στην μετάβαση ΑΕ και σε άλλες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό είπα πριν ότι δεν έχουν παρουσιάσει ένα σχέδιο τι θέλουν να κάνουν αυτή τη γη που θέλουν να την πάρουν έτσι σαν λευκή επιταγή. Το πιο σημαντικό για την περιοχή και για τους κατοίκους και της περιοχής γύρω από τα ορυχεία είναι ότι με αυτές τις δράσεις, έτσι όπως τις βλέπει κανείς στο χάρτη, χάνονται όλα τα νερά του Βερμείου. Γιατί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έλεγε ότι αυτά τα νερά θα έρθουν και θα αρδεύσουν αυτά τα 110.000 στρέμματα αγροτικής και δασικής γης. Σε μία περιοχή που το νερό είναι πλούσιο, εμείς δεν θα έχουμε νερό για να δημιουργήσουμε αγροτικές περιοχές. Και επίσης χάνονται και μένει αναξιοποίητος ο λιγνίτης πάνω από 300 εκατομμύρια κυβικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις ως εδαφοβιωτικό που θάβεται κάτω από τις δράσεις που ήδη σχεδιάζονται. Εδαφοβελτιωτικό προκύπτει η χρήση του λιγνίτη από τις 6.000 περίπου μετρήσεις που έκανε το ΕΘΙΑΓΕ με πληρωμή από τη ΔΕΗ για την αξιοποίηση αυτού του κοιτάσματος. Άρα, ολοκληρωμένο σχέδιο για τι πρόκειται να γίνει στην περιοχή, τι θέσεις εργασίας θα δώσει και τι θα γίνει με τη γη και τα νερά. Η περιοχή στη ζώνη απολιγνητοποίησης θα μπορούσε καταρχήν να δώσει για πρώτη φορά το μεγάλο αρδευτικό ελισπόντου και να ζήσει έτσι εκείνη η περιοχή που πρώτα απ' όλους έχει θυγεί από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ. Ολοκληρωμένο σχέδιο και 1,5 δις στο Ταμείο Ανάκαμψης για την αποκατάσταση της περιοχής. Τους χάρτες τους έχουμε εδώ και μπορείτε να τους δείτε μετά. Τι περίμεναν οι επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις περίμεναν επιτέλους αυτά τα κίνητρα, το 70%, να πέφτει στην οικονομία, να ανοίξει πρόσκληση. Και με έκπληξη είδαμε να έρχεται μία προδημοσίευση. Γιατί, λέει, δεν λύθηκαν ακόμη τα διαδικαστικά του πληροφοριακού συστήματος για να ανοίξει ο αναπτυξιακός νόμος της δίκης μετάβασης με τα υψηλά κίνητρα για τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή 4 χρόνια μετά, 3,5 χρόνια από την προκήρυξη της απολιγνητοποίησης από τον Πρωθυπουργό την ανακοίνωση, δεν έκανε ούτε το πληροφοριακό σύστημα για τα πολυσυζητημένα κίνητρα και περιμένουμε επενδύσεις. Ειδικά ο κ. Παπαθανάσης, από τον Σεπτέμβριο, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, από τον Ιούνιο περιμένουμε το 22 τον αναπτυξιακό. Η τελευταία παράταση που πήρε ήταν για τον Δεκέμβριο του 22 και τώρα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην καλύτερη περίπτωση τον Μάιο. Δηλαδή, εντελώς προεκλογικά. Υπήρξε μια καλή είδηση ότι το ΤΑΔΗΜ θα ενισχυθεί. Αλλά αυτό ήταν μία πρόθεση. Δεν το είδαμε σχηματοποιημένο. Και επειδή δεν είμαστε στην αρχή, το ΤΑΔΗΜ είναι το δικό μας χρηματοδοτικό εργαλείο που όντως βοήθησε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι τα 380 εκατομμύρια που
που ανακοίνωσαν, εκ των οποίων μόνο τα 260 εκατομμύρια αφορούν τον αναπτυξιακό της Δυτικής Μακεδονίας, είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή αντιστοιχούν 80 εκατομμύρια για την Κοζάνη, 80 για τη Φλόρινα και από 53 εκατομμύρια για Γρεβενά και Καστοριά. Και λέω ότι είναι λίγα γιατί εντωμεταξύ σε 600 εκατομμύρια προσκλήσεις του αναπτυξιακού που έγιναν από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, η Δυτική Μακεδονία ήταν με κίνητρο 50% το μεγαλύτερο. Ενώ ίσχυε μέσα στο 22 το καινούριο καθεστώς που θα μπορούσε να της δώσει και 70%. Γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποιήθηκε το 70% ως κίνητρο για επενδύσεις από την αρχή του 22, που αυτό είχε ψηφιστεί από την κοινότητα ο νέος χάρτης ενισχύσεων? Η απάντηση είναι, και πολύ φοβόμαστε ότι αυτό έτσι είναι και εμείς θα το βάζαμε ευθέως, θα ισχύσουν τα κίνητρα για τη μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα. Το 70% αυτό. Κατά την άποψή μας η απάντηση είναι όχι. Θα ισχύσει μόνο για τις δράσεις που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άρα είναι ένα κουτσουρεμένο έρχεται εργαλείο, πολύ αργά, πολύ λίγο, πολύ κουτσουρεμένο και πολύ άδικο. Γιατί στις επιχορηγήσεις για Γρεβενά και Καστοριά δίνει 90% και όχι 100% όπως για Κοζάνη και Φλόρινα. Όταν άλλες περιοχές που δεν έχουν την απολιγνητοποίηση έχουν πλήρη επιχορήγηση και από πολύ περισσότερα εργαλεία. Επίσης λείπουν, κοιτάξτε, οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα δουν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να βγαίνει και να μην καλύπτονται. Διότι είναι φτιαγμένο έτσι που αφορά αυτές τις επιχειρήσεις που δεν έχουν προβλήματα, που μπορεί να έχουν προσβάσεις στις τράπεζες και που θα μπορούσαν να δανειοδοτηθούν έτσι κι αλλιώς. Εδώ χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις προσαρμοσμένες σε αυτές που δεν πληρούν σήμερα για όλους τους λόγους που είπαμε τα τραπεζικά κριτήρια. Αυτό δεν υπάρχει και είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Για τον αγροτικό τομέα δεν έχει προβλεφθεί τίποτα, δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ισχύουν. Τα κίνητρα της δίκαιης μετάβασης πρέπει οπωσδήποτε να επεκταθούν και στην μεταποίηση και στον αγροτικό τομέα. Χρηματοδοτικά εργαλεία για κάλυψη ασφάλεια του κόστους παραγωγής δεν παρουσιάστηκαν και θεσμική κατοχήρωση από φυσικές καταστροφές με την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ επίσης δεν παρουσιάστηκε. Πάμε στα 980 έργα που μοιράστηκαν και τα είδατε. Τρία πράγματα. Πρώτον, δεν είναι στοχευμένα. Δεν υπακούν σε κάποιους αναπτυξιακούς συγκεκριμένους στόχους. Πολύ χαριτωμένα είπε ένας φίλος που τα είδε και τα συζητήσαμε, που τα συζητούσαμε, ότι είναι πλήνθη και κέραμη, ατάκτως ερημένη, που κοιτάξτε, αν δεν έχεις ένα αναπτυξιακό στόχο και αυτό να τον ντύσεις με έργα, είναι σαν να θες να πας για σκι στο βουνό, στη Βασιλίτσα, και να παίρνεις ψάθινο καπέλο και βατραχοπέδιλα. Θα κάνεις σκι? Όχι. Πήγες όμως. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει στόχευση. Πολύ απλά να σας πω ένα παράδειγμα. Λέει για το ότι θα γίνει το φράγμα του Νεστορίου και δεν έχει το αρδευτικό μέσα. Τι να το κάνει κανείς μία λίμνη απλή? Άρα δεν είναι στοχευμένο. Δεν είναι διασφαλισμένο το 90% από αυτά είναι σε επίπεδο, από αυτά τα 380 έργα είναι σε επίπεδο προεκλογικών υποσχέσεων. Χωρίς χρηματοδότηση, παραδείγματος χάρη αναφέρεται σιδηρόδρομος Κοζάνη Καλαμπάκα, αλλά δεν έχει δίπλα ποσό. Αναφέρονται άλλα έργα χωρίς να έχουν ποσό. Ακόμη και η βόρεια ζώνη Πολυφίτου που θα μπορούσαν να έρθουν εδώ με μία ένταξη τουλάχιστον, είναι απλώς υποβολή πρότασης και υπόσχεση ότι θα μπει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι λοιπόν ένα κείμενο στο 90% υποσχέσεων, κάποιων ήδη υφιστάμενων έργων που έχουν ξεκινήσει από το ΠΕΠ και κάποια που δεν είναι ούτε καν μελετημένα και όντως αφορούν το 2030, αλλά μέχρι το 2030 έχουμε ακόμη καιρό. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα στον Πρωθυπουργό είναι, και που έφυγε ο Περιφερειάρχης να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό, είναι την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης του κάθε του άξονα, του σιδηροδρόμου με
τον βασικό κορμό της Κοζάνη, του τμήματος Κοζάνης Καλαμπάκας, της σιδηροδρομικής εγκρατείας που θα μας δώσει διέξοδο στα λιμάνια, και των μεγάλων φραγμάτων και αρδευτικών που δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν σε άλλα προγράμματα. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εντωμεταξύ έχει δοθεί στη δημοσιότητα ένας πίνακας έργων που, άμα τον θέλετε, είναι στη διάθεσή σας, για έργα 31 δις στο Ταμείο Ανάκαμψης ήδη ενταγμένα. 31 δις είναι οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Απέμειναν τα δάνεια και η μόχλευση για να πάμε. Άρα τα λεφτά έχουν μοιραστεί. Εμείς λοιπόν θέλουμε μία ανακατάταξη για να χωρέσουν τα έργα της Δυτικής Μακεδονίας στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν μπορούν να καλυφθούν από οπουδήποτε αλλού. Περιμέναμε μία απάντηση για τους ΣΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που όντως θα μπορούσε να είναι κινητήριος μοχλός της οικονομίας, αν προστατεύονταν οι φυσικοί πόροι και αν αφορούσε κατά προτεραιότητα τους πολίτες αυτής της περιοχής. Υπήρξε μια θετική ανακοίνωση ότι θα βρεθεί κατά προτεραιότητα από τον Πρωθυπουργό ενεργειακός χώρος για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι θετικό. Όμως μένει απ' έξω το σύνολο των οικογενειών της περιφέρειας, μένουν απ' έξω οι αγροτικές επιχειρήσεις, που μιλάμε για ένα πραγματικά, το πραγματικό, η μεγάλη επίπτωση στην οικονομία, από αυτό θα φαινόταν. Και αν δίνεται αυτός ο χώρος ο ενεργειακός προφορικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι είναι μία δέσμευση, την ίδια στιγμή που τέθηκε εκτός η ενεργειακή κοινότητα στην καρδιά της ζώνης απολιγνητοποίησης, στο Μαυροδένδρι, που την έκαναν κάτοικοι για να μειώσουν το κόστος. Την ίδια στιγμή που έμειναν εκτός οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων. Άρα, χωροταξικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μας το υποσχέθηκαν από το 2019 και δεν έγινε ακόμη, προστασία των φυσικών πόρων και ενεργειακή δημοκρατία και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με 1,5 δις των κονδυλίων που χρειάζονται για τη σύνδεση των παραγωγικών μας, των επιχειρήσεών μας, των αγροτών μας και των οικοκυριών μας. Επισημαίνουμε ότι δεν τέθηκε από τον Περιφερειάρχη και δεν ζητήθηκε ξεκάθαρη νομοθετική κατοχήρωση για την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεθερμάσεων. Ο Πρωθυπουργός έπρεπε να έχει έρθει εδώ με την νομοθετική κατοχήρωση κατατεθειμένη για ψήφιση, όπως ήταν και οι άλλοι για τις μεγάλες επενδύσεις που σας είπα. Δεν δόθηκε απάντηση για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής, η οποία είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και θα ήταν η πιο εύκολη διεκδίκηση από την πλευρά του Περιφερειάρχη. Πώς να μας πείσουν για τα 4 δις που θα έρθουν στην περιοχή, όταν δεν μπορούν να βρούνε τα ελάχιστα στο πλαίσιο αυτό 120 εκατομμύρια, 130 εκατομμύρια που χρειάζονται για τη μετεγκατάσταση Ακρινής, που είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένο? Πώς να μας πείσουν για τα άλλα, ότι δεν είναι απλά εξαγγελίες? Οι περιφερειακές ενότητες Καστοριάς και Κρεβενών που αδικούνται κατάφορα κινδυνεύουν, και το βάζουμε αυτό σαν διεκδίκηση και για αυτές για ειδική στήριξη. Θα έχουμε ανεπανόρθωτη κατάρρευση βλέποντας και τις πληθυσμιακές μειώσεις. Δεν μπορεί να εξαιρούνται από τις επενδύσεις με μικρότερο κίνητρο και δεν μπορεί γενικά να μην υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και για αυτές. Το Πανεπιστήμιο, που ήταν η θετική είδηση όλης αυτής της επίσκεψης και προβλήθηκε πάρα πολύ ακόμη και από τον Περιφερειάρχη και λογικά, πιστεύουμε ότι έχει ένα πρόβλημα. Στηρίζεται ερευνητικά με όλα αυτά που μιλάνε για την καινοτομία του υδρογόνου, και αυτό είναι ένα θετικό, αλλά την ίδια στιγμή κινδυνεύει να συρρυκνωθεί επικίνδυνα, διότι αντί να γίνουν εδώ νέα πανεπιστήμια, ένα νέο πανεπιστήμιο, προσέξτε, δεν έγιναν ούτε καν σχολές. Δηλαδή, όταν γίνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και προστίθεται στα ήδη 13 πανεπιστήμια της Αθήνας, όταν γίνεται το πέμπτο πανεπιστήμιο στην Κεντρική Μακεδονία, το Διεθνές Πανεπιστήμιο,
όταν γίνει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη που ήδη έχει και αυτή τρία πανεπιστήμια. Όταν γίνεται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που έχει ήδη το Πανεπιστήμιο Πατρών. Όταν έχουν μπει πολλές σχολές και μπαίνουν σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα καινούργια και στα προηγούμενα. Σχολές ανταγωνιστικές με το δικό μας πανεπιστήμιο, η σχολή μηχανολόγων, μηχανικών που είναι το στολίδι αυτής της, η αιχμή του δόρατος του πανεπιστημίου μας, μπαίνει πια δέκατο στην κατάταξη. Γιατί γίνονται εκεί που ήταν πέμπτο, υπήρχαν άλλα τέσσερα. Άρα λοιπόν το πανεπιστήμιο δεν μεγεθύνθηκε. Σχολές που έχουν απόλυτη συνάφεια με τη Δυτική Μακεδονία, όπως οι σχολές της Αμπελουργίας και Οινολογίας, μπήκαν στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Η σχολή για τον τουρισμό μπήκε στην περιφέρεια Αττικής και αυτό. Και εδώ μία ιατρική σχολή που θα μπορούσε να δώσει όθηση και κίνητρο για να έρθουν γιατροί και να γίνει επιτέλους ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, να ονοματιστεί ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο από τα υφιστάμενα και να υπάρχει κίνητρο στους γιατρούς για έρευνα και εξέλιξη, ούτε καν αυτό ανακοινώθηκε. Ούτε καν πρόσθετες σχολές. Άρα, καλό είναι να καμαρώνουμε και όντως έχουν γίνει σημαντικά βήματα για το πανεπιστήμιο και σωστά ακούγεται και αναβαθμίζεται, όμως δεν μας αρκεί. Δεν αρκεί για την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια. Κοιτάξτε, κλείνοντας λοιπόν με τη βασική ατζέντα των θεμάτων, που εμείς πιστεύουμε ότι ο Περιφερειάρχης έπρεπε με σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο και τη δική μας στήριξη να τα διεκδικήσει, δεν το έκανε. Προτίμησε το ρόλο του πέμπτου βουλευτή, κατά την άποψή μας. Ίσως ήταν η προσωπική του αγωνία να αποσπάσει το χρήσμα για την επανεκλογή του, αλλά αυτό εξαφάνισε το θεσμικό του καθήκον που ήταν να προτάξει το συμφέρον του τόπου και των ανθρώπων του και να παλέψει για τα καυτά προβλήματα. Η περιοχή όμως δεν μπορεί να πορεύεται έτσι. Είναι πλέον η ώρα να επιστρέψει στον τόπο η αυτοδιοίκηση. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι η αυτοδιοίκηση που θα αποφασίζει συλλογικά και θα διεκδικεί δυναμικά αυτό που δικαιούνται οι πολίτες που την επέλεξαν. Επιταχύνουμε τη διαδικασία μετά τις πρώτες διερευνητικές επαφές, διαβούλευσης με κύκλους συμπολιτών μας, προερχόμενους από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι πως την προσπάθεια αυτή δεν την βοηθούν αυθόρμητες σε εισαγωγικά σκόπιμα παραπλανητικές με μονομένες πρωτοβουλίες ή ανεύθυνοι ψήθυροι. Δηλώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να διαβουλευτούμε με πρόσωπα, ομάδες πολιτών, κοινωνικούς χώρους, επαγγελματικούς χώρους που έχουν τους ίδιους με εμάς προβληματισμούς και ανησυχίες για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς κανένα προαπαιτούμενο. Ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να είναι μακρόσυρτος, δεν μπορεί να είναι αόριστος χρονικά, όταν μάλιστα η μέχρι προχθές αφισβητούμενη νέα υποψηφιότητα του κυρίου Κασαπίδη, που προερχόταν κυρίως από κύκλους φύλα προσκύμενους στον πολιτικό του χώρο, είναι πλέον χωρίς περιεχόμενο, αφού διαστόματος του ιδίου του Πρωθυπουργού εκφράστηκε η απόλυτη στήριξη της υποψηφιότητάς του. Γνωρίζουμε πλέον καθαρά τι πρέπει να γίνει για να κατακτήσει το δικαίωμα για την ελπίδα η περιφέρειά μας. Καλούμαστε να επιλέξουμε ανεξάρτητα της πολιτικής μας τοποθέτησης, με κριτήρια αυτοδιοικητικά, αν επιλέγουμε αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια ή μία περιφερειακή αρχή αντάξια των προκλήσεων που βιώνει η Δυτική Μακεδονία. Η ανοιχτή αυτή πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά σε αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με αυτήν την δήλωση θα ήθελα να κλείσω και να σας ευχαριστήσω θερμά που αφιερώσατε το χρόνο αυτό για αυτή τη συνέντευξη τύπου. Τον Χριστοφορίδη για μία τοποθέτηση. Νομίζω ότι η Γεωργία έβαλε συνολικά το πλαίσιο
της σημερινής συνέντευξης τύπου. Πολλή πλευρά θα έλεγα. Ίσως και, Γεωργία, παραπάνω από αυτά που έπρεπε να πούμε, γιατί κουράζουμε και τα μέσα, έτσι, και τους πολίτες λίγο, στο να μας παρακολουθήσουν. Όμως, και αυτό για να μην κουράζω κι εγώ, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Για το πρόγραμμα και το όραμα της Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Κασαπίδη έχουν αξιολογηθεί και είναι καλύτεροι, είναι κατώτερα των περιστάσεων για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν χρειαζόταν ούτε η ανακοίνωση των 380 θα, ούτε βεβαίως αυτά που κάθε τόσο ακούμε με αοριστείες και ευχές. Αυτό που είναι κοινή διαπίστωση, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις γι' αυτό, ότι ακόμα και ζητήματα νομιμότητας των πράξεων σε θέματα εξυπηρέτησης, προσλήψεων ή μετέρων, πελατειασμού και ρουσφετιών και βεβαίως και απεριόριστον θα, τα οποία θα ακούσουμε και θα συναντήσουμε. Όλοι και ιδιαίτερα και εσείς που ασκείτε τον έλεγχο, αλλά και εμείς ως αντιπολίτευση, πρέπει να έχουμε γι' αυτό το λόγο τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Αυτό το φαινόμενο θα εντείνεται προς τις εκλογές, γιατί τέτοιες καταστάσεις λειτουργούν ως δόμινο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς όλοι, όλες οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις υγιείς, πρέπει να βρεθούμε στην ίδια πλευρά, όπως είπε και η Γεωργία, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις πολιτικές μας ταυτότητες. Οι αμφισβητήσεις που ακούστηκαν από συνεργάτες, από καινήν συνεργάτες, θα έλεγε κανείς, του κυρίου Περιφερειάρχη, οι οποίες βεβαίως δεν αφορούσαν και δεν εκδήλωσαν απόψεις διαφορετικές ενάντια σε αυτή την ακολουθούμενη πολιτική, ούτε αντιρρήσεις από αυτό που τραγικά υπολείπεται μπρος αυτό που χρειάζεται η Δυτική Μακεδονία, αλλά προέκυψαν μέσα από προσωπικές αντιθέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχουν διακριτή θέση στο καράβι της εξουσίας. Νομίζω πως το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει. Ιδιαίτερα μετά την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η υποψηφιότητα στην Δυτική Μακεδονία για την πολιτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κασαπίδης και στηρίζεται σταθερά. Άρα λοιπόν να μην καλλιεργούμε ψευδεστήσεις και να μην χάνουμε και δίνουμε θολό μήνυμα προς την κοινωνία ότι πιθανό να προκύψει κάτι άλλο. Κάνουμε λοιπόν εμείς για άλλη μια φορά, θα επαναλάβω αυτό που είπε και η Γεωργία, πρόσκληση προς όλες τις υγιείς αυτοδιοικητικές πολιτικές δυνάμεις, προς όλες τις πολιτικές παρατάξεις, για κοινό μέτωπο, δημιουργικό, με, έτσι ώστε να οδηγήσουμε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την επόμενη μέρα. Η προσπάθεια αυτή δεν θα είναι καθόλου εύκολη, αλλά αυτή είναι η πρόκληση και έχουμε υποχρέωση να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την άμεση ανταπόκρισή σας μέσα στις απόκρισεις, αλλά τι να κάνουμε, και εμείς τα προβλήματα συνεχίζονται και πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Η περιφέρειά μας είναι γνωστή πρωταθλήτρια στη μείωση του πληθυσμού της, στη μείωση του ΑΕΠ, και πολύ πρόσφατα από το στόμα του Πρωθυπουργού επιβεβαιώθηκε το πρόβλημα ανεπάρκειας στην παροχή υπηρεσιών υγείας που αντιμετωπίζει με το Μαμάτσιο νοσοκομείο, αλλά και με το τεράστιο πρόβλημα της διατήρησης τηλεθέρμανσης. Γιατί όμως έγιναν όλα αυτά? Διότι η περιφέρειά μας σύρθηκε σαν άβολο πειραματόζω σε ένα καθεστώς βίαιης, πρόωρης απολιγνητοποίησης, αλλάζοντας εν μία νυχτή τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα μικρό πρωθυπουργό. Τι έκανε για όλα αυτά? Η απάντηση είναι τίποτα. Απλά υπέκυψε στις εντολές της κυβέρνησης. Δεν έκανε ούτε καν μία διαμαρτυρία όταν το σχέδιο δίκαιης μετάβασης ψηφιζόταν από την κυβέρνηση του κόμματος στο οποίο ανήκει και το οποίο τον ξαναχρίζει ξανά υποψήφιο Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, την ίδια ακριβώς στιγμή που το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε τις προτάσεις του για το σχέδιο.
Δεν θα επαναλάβω τα σημεία όλα που τόνισε η επικεφαλής μας η κυρία Ζμπηλιάδου και τα οποία τονίζουμε με κάθε ευκαιρία. Είναι γνωστή η θέση της περιφέρειας στην απορρόφηση των πόρων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αποτελούμε μία από τις ελάχιστες περιφέρειες με ανεπαρκέστατη σιδηροδρομική σύνδεση, καθώς μόνο περιοχές της ΠΕ Φλόρινας διαθέτουν σύνδεση με τρένο. Πόσο απασχόλησε αυτό την περιφερειακή αρχή? Η απάντηση είναι πάλι καθόλου. Σε μια περιοχή όμως αυξανόμενης φτωχοποίησης, ο Περιφερειάρχης δρά σαν να υπάρχει χρήμα για πέταμα. Τέτοια απλοχεριά με τα χρήματα των πολιτών δεν έχουμε ξαναδεί. Οι περιπτώσεις της αγοράς του φορτηγού αυτοκινήτου σε σχεδόν διπλάσια τιμή από αυτή που εκτιμάται, η περίπτωση της κοπής και της υπερκοστολόγησης των δέντρων στη Λευκόβρηση και στο Πρωτοχώρι, καθώς και άλλα θέματα που έχουμε αναδείξει κατ' επανάληψη, δείχνουν όχι απλά έλλειψη διαφάνειας, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και επίδειξη αλαζονίας. Θα ξεχάσουμε την αναστάτωση που προήλθε όταν ξαφνικά ανακοινήθηκε θέμα δημιουργίας χυτά αμιάντου στην περιοχή των πρώην ΜΑΒΕ? Μηδενική διαβούλευση και ενημέρωση στην κοινωνία, ένα θέμα που κερευνοβόλησε τους κατοίκους όλης της περιοχής και απασχολεί ακόμη και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί, όπως ξέρετε, η Θεσσαλονίκη πίνει νερό από τον Αλιάκμονα. Ένα θέμα που μας έκανε αντικείμενο συζήτησης πανελληνίως και που ευτυχώς μαζί με την κοινωνία των πολιτών αντιδράσαμε έγκαιρα και αποφασιστικά και το αποτρέψαμε. Χαρακτηριστική επίσης είναι η διαφορία της Περιφερειακής Αρχής για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Χαρακτηριστική επίσης είναι η διαφορία της περιφέρειας για το καταφύγι του Δήμου Βελβεντού, το οποίο δεν έχει οδική πρόσβαση. Το οποίο μπορεί να συνδεθεί με την Κατερίνη με ένα δρόμο μόλις 4 χιλιόμετρων. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να διαφορεί η περιφέρεια. Θα ξεχάσουμε ότι η περιοχή μας αποτελεί μόνιμο μέτρο σύγκρισης στοχοποιημένων περιφερειών για όλη την Ευρώπη? Θα ξεχάσουμε τις βόλτες με πανάκριβο δανεικό αυτοκίνητο υδρογόνου σε μια περιοχή που οι κάτοικοι αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα μετακινήσεώς τους σε ένα απλό γιοταχή με μηχανή εσωτερικής καύσης? Είναι σαν να πηγαίνει σε μια υποβαθμισμένη περιοχή με κατοίκους στα πρόθυρα της εξαθλίωσης και να εγκαινιάζεις ένα κατάστημα πολυτελών και πανάκριβων ειδών. Κανονική κοροϊδία. Θα ξεχάσουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν 31 δις ευρώ έργα σε όλη τη χώρα, μεγάλα έργα. Όμως τα δικά μας έργα, ο σιδηρόδρομος που είπα πιο πάνω, ο κάθετος άξονας, στα φράγματα και τα αρδευτικά μας είναι εκτός. Και άμα κάνουμε μία απλή σύγκριση με την περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι δίπλα μας, εκτοξεύεται με έργα πάνω από 1 δις ευρώ. Και ακόμη σε προκυρήσεις των 600 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που έγιναν εντός το 2022 για ιδιωτικές επενδύσεις, τα ευνοϊκά κίνητρα για μας είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Πώς να έρθουν επενδύσεις? Δυστυχώς, και κλείνουμε, για όλους εμάς, η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Όχι μόνο δεν λειτουργεί διεκδικητικά προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά ούτε καν υπερασπιστικά. Η υπομονή όλων των πολιτών έχει εξαντληθεί. Είμαστε υπεύθυνοι για τις μελλοντικές γενιές. Την επόμενη από εμάς γενιά φρόντισε η κυβέρνηση και η περιφέρεια να τη διώξει σε μεγάλο ποσοστό από την περιοχή μας. Ας φροντίσουμε να μην συμβεί αυτό και στις επόμενες γενιές. Ας φροντίσουμε να ξαναφέρουμε πίσω τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Πάντα μία προσπάθεια και η αυτοδιοικητική έχει πολιτικό περιεχόμενο. Τίποτα δεν, όταν μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, είναι μία πολιτική έκφραση. Η ανακοίνωση αυτή έχει που κάναμε, η δήλωση στην ουσία, είναι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν είναι η δήλωση υποψηφιότητας. Είναι η δήλωση έναρξης χωρίς προαπαιτούμενα ενός κοινωνικού διαλόγου με συγκεκριμένους όρους και σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Και κυρίως ενός διαλόγου και αποφάσεων που πρέπει να πάρθουν σε μικρό χρόνο και ανεξάρτητα από τις εθνικές εκλογές. Η αυτοδιοίκηση έχει συγκεκριμένο ρόλο και στην περιφέρειά μας έχει πολύ συγκεκριμένη δουλειά να κάνει. Τα αιτήματα και η ατζέντα που πριν ανακοινώσαμε δεν έχουν σημασία με το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Θα τα διεκδικήσουμε από οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει. Είναι απαιτήσεις και ζητήματα που θέτουν οι πολίτες.
και αυτούς εκπροσωπούμε. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε για το τι θα γίνει στις εκλογές και εδώ δεν είναι θέμα τακτικισμών. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι θέμα αλλαγής καρέκλας. Η αυτοδιοίκηση είναι πίστη σε ένα θεσμό που προστατεύει τους πολίτες και τον τόπο. Εμείς λοιπόν αυτό το διάλογο πρέπει να το κάνουμε σύντομα για να μπορέσουμε να έχουμε να δημιουργηθεί μία αυτοδιοικητική πρόταση, μία αυτοδιοικητική παράταξη, η οποία με συγκροτημένο πρόγραμμα θα μπορέσει να διεκδικήσει τις εκλογές, τις περιφερειακές εκλογές του 23, του Οκτωβρίου του 23. Άρα, όχι τακτικισμοί, όχι αλλαγή καρέκλας, δεν μου βγήκε εκεί, θα πάω αλλού. Έχει σημασία να κάνουμε μια αξιόπιστη πρόταση για τον τόπο. Και κοιτάξτε, εμείς δεν, το έχω πει πολλές φορές και το έχουμε πει στις συζητήσεις μας, ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε κάτι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι. Άρα πρέπει να συγκληθούν εκείνες οι δυνάμεις που μπορούν να κάνουν και πράγματα. Και αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Από αυτούς που πιστεύουν στο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω αν τους ενεργούς πολίτες αυτής της περιφέρειας. Φυσικά ο πόρος που εκφράζεται από τον νη περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, υπάρχει. Είναι λογικό. Υπάρχει. Ο πόλος υπάρχει. Όχι, εσάς δεν πιστεύω. Ναι, είναι λογικό λοιπόν αυτό. Ό,τι άλλο γίνει θα είναι απέναντι. Είναι απέναντι. Και καλούμε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι πρέπει να είναι απέναντι, όχι στον κύριο Κασαπίδη ως πρόσωπο, στις πολιτικές που εκφράζει, αφού που ζήσαμε 4 χρόνια, να έρθουν όλοι μαζί να συζητήσουμε. Έτσι, γι' αυτό είπα και εγώ, μίλησα ότι να αφήσουμε τις πολιτικές μας ταυτότητες. Βεβαίως ανοίγουμε πολιτικά κάπου, κομματικά. Να τις αφήσουμε στην άκρη, γιατί η προσπάθεια είναι αυτοδιοικητική. Κάποια ενεργοί πολίτες που μίλησαν ξεκάθαρα ότι Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάει μαζί σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν ξέρω για ποια συγκέντρωση λέτε. Την έχω ακούσει. Ναι, ναι. Α, για την. Ναι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται και με αυτές τις δυνάμεις, κυρίως με αυτές τις δυνάμεις, αλλά και με άλλες δυνάμεις. Αυτό λέμε.